Ο προβληματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την καταψήφιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος οδήγησε αναπόφευκτα στη διατύπωση ενός θεμελιακού ερωτήματος. Ποια Ευρώπη θέλουμε, βαθύτερη ενοποίηση ή πιο χαλαρή συνεργασία? Σε αυτόν τον διάλογο η Κύπρος εκ των πραγμάτων πρέπει να έχει μία θέση προς αυτή την κατεύθυνση. Για περισσότερη Ευρώπη, όχι για λιγότερη Ευρώπη. Ανάμεσα στα 27 κρατημέλη διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις. Η μία αποβλέπει στο γρήγορο ξεπέρασμα του προβλήματος με βαθιές τομές στη διαδικασία ενοποίησης προς την κατεύθυνση μιας ομοσπονδίας. Να συγκροτηθεί δηλαδή ως μια πραγματική πολιτική και οικονομική ένωση από όσες χώρες μέλη το θέλουν και μπορούν. If some countries go ahead, we have to make it possible that the others can join when they are ready to do it. Οι υφιστάμενες συνθήκες προβλέπουν μια τέτοια διαδικασία με τη μορφή ενισχυμένης συνεργασίας. Στην περίπτωση της νομισματικής ενοποίησης ήδη έχει εφαρμοστεί, αφού ορισμένα κράτη-μέλη επέλεξαν να αυτοεξαιρεθούν, ενώ άλλα δεν πληρούν ακόμα τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ. Στο ζήτημα της πολιτικής ενοποίησης και πάλι διαμορφώνονται αποκλίσεις. Ορισμένα κράτη-μέλη απορρίπτουν την εκχώρηση κυριαρχίας στην εξωτερική πολιτική και άμυνα. Η Βρετανία εκφράζει διαρκή επιφύλαξη για μια τέτοια εξέλιξη, έχοντας ειδική σχέση με τις ΗΠΑ και μια απόλυτη προσήλωση στο ΝΑΤΟ ως αποκλειστικό μηχανισμό συλλογικής ασφάλειας. Την προσέγγιση αυτή υιοθέτησαν και πολλά από τα νέα κράτη-μέλη που ανήκαν στο πρώην Σοβιετικό Μπλοκ. Η στρατηγική της Κύπρου, με το βάρος του πολιτικού προβλήματός της, είναι περισσότερο προσανατολισμένη στη βαθύτερη πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δια της συνδημιουργίας αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι αυτόνομη και αυτόφωτη στο να διαδραματίζει τον ρόλο της στον κόσμο.